Πράγματι, είχαμε σοβαρότατες διαφωνίες στην ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας για τα πρόσωπα. Δεν θέλω να μπω στην ουσία, διότι δεν είναι παρόντες και δεν θέλω να αναφέρομαι σε άλλα πρόσωπα όταν δεν είναι παρόντες, δεν είμαι αυτής της λογικής. Αυτό όμως που πιστεύω είναι ότι η παραμονή της τότε ηγεσίας δεν θα ήταν θετική. Παρ' όλα αυτά κρίθηκε ότι έπρεπε να παραμείνει, κατά την αντίθετη δική μου άποψη. Όπως επίσης δεν υπέγραψα και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν βγήκε ποτέ στη δημοσιότητα, σας το λέω για πρώτη φορά, δεν υπέγραψε και αρνήθηκα να υπογράψω εκείνη την πτυχή που προέβλεπε ότι η μετάθεση, να το πω έτσι, η αποστράτευση αλλά και η ανάληψη των νέων καθηκόντων του κ. Κωνσταράκου στην Ευρώπη θα συνοδευόταν από την απόσπαση 16, 17, 18 στρατιωτικών μαζί του με έξοδα του Υπουργείου Άμυνας και με ένα μισθό ο οποίος δεν τον είχε ούτε σχεδόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δηλαδή έφτανε πολύ κοντά. Αυτά τα θεωρώ απαράδεκτα και για, μάλιστα για μια χώρα που βρισκόταν σε κρίση. Παραμένω ικανοποιημένος στο ότι εγώ και η σύμβουλή μου αντισταθήκαμε σε αυτή την προοπτική, δεν το υπέγραψα, παρόλα αυτά προχώρησε η διαδικασία και νομίζω ότι αυτό δείχνει, είναι το δείγμα εκείνο που δείχνει ότι η ανάδειξη των αξιωματικών πρέπει να βασίζεται στην απόλυτη αντικειμενική επάρκειά τους, διότι είναι μια επιστήμη που έχουν στα χέρια τους και έχουν σπουδάσει με τα χρήματα του ελληνικού λαού αυτό που κατέχουν και το κατέχουν πολύ καλά και με βάση αυτό πρέπει να αξιολογηθούν και όχι στη βάση των κομματικών τους απόψεων και προτιμήσεων. Άρα η απόφαση ελήφθη σε άλλο επίπεδο, υψηλότερο από εσάς. Θα έλεγα ότι η απόφαση έφτανε μέχρι και τη Ουάσιγκτον. Ναι, έχουμε ακούσει για το Βερολίνο, γι' αυτό σας ρώτησα. Το Βερολίνο είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Μάλιστα.